κατήχηση και λειτουργική. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως Ράδιο Ελπίδα που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Αθανάσιος Τσομπανίδης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Την πέμπτη της έκτης εβδομάδας του Πεντηκοσταρίου, μετά τη γιορτή της Ανάστασης του Χριστού, η Εκκλησία μας γιορτάζει την ανάληψη του Κυρίου ακριβώς 40 μέρες μετά το Πάσχα. Ίδια η λέξη «ανάληψη» δείχνει να έχει μια πρόκληση προς αυτό που λέμε νόμι της φύσεως, προς τη διαρκή κάθοδο και πτώση. Είναι μια λέξη που ακυρώνει τους νόμους της βαρύτητας και πτώσης, ενώ αντίθετα κρύβει μέσα της το ελαφρύ, το πέταγμα, μια ατέλειωτη άνοδο. Την Τετάρτη που είναι η Παραμονή η Εκκλησία μας τελεί την απόδοση της εορτής του Πάσχα, σαν να αποχαιρετάει δηλαδή το Πάσχα. Η ακολουθία είναι ακριβώς η ίδια από την αρχή μέχρι το τέλος όπως αυτή της νύχτας του Πάσχα με την απαγγελία ακριβώς των ίδιων στίχων. Αναστεί το ο Θεός και διασκορπιστείτο σαν οι εχθροί αυτού. Αυτή η μέρα είναι επίσης ο κύριος αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Με τον ιερέα να θυμιάζει ψάλλοντας το Χριστό σαν και κρατώντας την Πασχάλια λαμπάδα. Έτσι αγαπητοί μου αποχωριζόμαστε το Πάσχα και το αποδίδουμε στο επόμενο έτος. Ίσως θα έπρεπε να αισθανόμαστε λυπημένοι γι' αυτό. Αντί όμω για λύπη μας δίνεται νέα χαρά. Η χαρά του να στοχαζόμαστε και να γιορτάζουμε την ανάληψη σύμφωνα με την Ευαγγελική Διήγηση αυτού του γεγονότος, ο Κύριος αφού έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στους μαθητές, εξήγαγε αυτούς έξω έως εις βιθανίαν, και πάρα στα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διάστη επ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν η Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Με τα χαράς μεγάλης. Αλήθεια, ποια είναι η πηγή αυτής της μεγάλης χαράς που αντέχει μέχρι σήμερα και εκρήγνεται με τέτοια εκπληκτική λαμπρότητα την ημέρα της αναλήψεως. Επειδή φαίνεται σαν ο Χριστός να έφυγε και να άφησε μόνος τους μαθητές, ήταν μια μέρα χωρισμού. Μπροστά τους βρίσκεται ο πολύ μακρύς δρόμος του κηρύγματος, των διωγμών, του πόνου και του πειρασμού που γεμίζουν μέχρι υπερχείληση στην ιστορία του χριστιανισμού και της Εκκλησίας. Φαίνεται πως παρήλθε η χαρά, η χαρά της επίγειας και καθημερινής συντροφιάς με τον Χριστό, πως έφτασε στο τέλος η προστασία που παρήχε η δύναμη και η θεότητά Του. Πόσο σωστά λοιπόν έκανε κάποιος ιερέας που έλεγε πως η ανάληψη είναι η χαρά του χωρισμού. Φυσικά η Εκκλησία δεν γιορτάζει την αναχώρηση του Χριστού. Ο Χριστός είπε «Με θυμώνιμη πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες ως τη συντέλεια του αιώνα». Και ολόκληρη η χαρά της χριστιανικής πίστης βρίσκεται στη συνειδητοποίηση της παρουσίας του, όπως ακριβώς την υποσχέθηκε. Ουγαρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συναγμένοι στο δικό μου όνομα, εκεί είμαι στο μέσο αυτών». Δεν γιορτάζουμε λοιπόν την αναχώρηση του Χριστού, αλλά την ανάληψή Του στους ουρανούς. Η εορτή της ανάληψης είναι γιορτασμός του ανοίγματος του ουρανού στους ανθρώπους, του ουρανού ως του νέου και αιώνιου οίκτου, του ουρανού ως της αληθινής μας πατρίδας. Η αμαρτία χώρισε βία τη γη από τον ουρανό και μας έκανε γήινους και χοντροκομμένους. Προσήλωσε το βλέμμα μας σταθερά στο έδαφος και έκανε τη ζωή μας αποκλειστικά υλική» αυτή ακριβώς την ημέρα, την εορτή της ανάληψης, νιώθουμε τρομοκρατημένοι από αυτή την άρνηση που γεμίζει ολόκληρο τον κόσμο. Ο άνθρωπος με υπεροψία και περηφάνεια αναγγέλει πως είναι μόνο υλικός, πως ολόκληρος ο κόσμος είναι υλικός και πως τίποτε δεν υπάρχει πέρα από το υλικό. Και για κάποιο λόγο ακόμη είναι και χαρούμενος γι' αυτό και μιλάμε ήκτο και συγκατάβαση για αυτούς που ακόμη πιστεύουν σε κάποιο είδους ουρανό σαν να πρόκειται για γελοτοποιούς ή για αγρίκους. Και μας λένε «Ελάτε τώρα, αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ουρανή είναι απλώς ο ουρανός, είναι τόσο υλικός όσο και κάθε τι άλλο. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο, δεν υπήρξε ούτε και θα υπάρξει». Οι άνθρωποι πεθαίνουμε και εξαφανιζόμαστε. Γι' αυτό έτσι στο μεταξύ ας κτίσουμε έναν επίγειο παράδεισο και ας ξεχάσουμε τις φαντασίες των παπάδων. Αυτό εν συντομή είναι το τελικό αποτέλεσμα και η ουσία του πολιτισμού μας, της επιστήμης μας, της ιδεολογίας μας. Η πρόοδος καταλήγει στο νεκροταφείο, με την πρόοδο των σκουλικιών που τρέφονται από τα πτώματα. Αλλά τι μας προτείνετε, μας ρωτούν. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός για τον οποίο μιλάτε και στον οποίο ο Χριστός αναλήφθηκε. Τέλος πάντων τίποτε δεν υπάρχει στον ουρανό για τον οποίο μιλάτε. Ας αφήσουμε αγαπητοί μου να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας που έζησε 16 αιώνες πριν. Μιλώντας για τον ουρανό αναφωνεί. Τι ανάγκη έχω από τον ουρανό όταν εγώ ο ίδιος θα γίνω ουρανός. Ας έρθει η απάντηση από τους πατέρες μας που ονόμαζαν την Εκκλησία «Επίγειο Ουρανό». Το ουσιαστικό σημείο αυτών των δύο απαντήσεων είναι το εξής. «Ουρανός είναι το όνομα της αυθεντικής κλίσης μας ως ανθρώπινα πλάσματα. Ουρανός είναι η τελική αλήθεια για τη γη». Ο ουρανός δεν βρίσκεται κάπου στο απότερο διάστημα πέρα από τους πλανήτες ή σε κάποιον άγνωστο γαλαξία. Ο ουρανός είναι αυτό που μας επιστρέφει ο Χριστός. Ό,τι χάσαμε με την αμαρτία και την υπερηφάνεια, με τις επίγειες αποκλειστικά γήινες επιστήμες και ιδεολογίες. Και τώρα είναι ανοιχτό, Μας τον προσφέρει και μας τον επιστρέφει ο Χριστός. Ο ουρανός είναι το βασίλειο της αιώνιας ζωής το βασίλειο της αλήθειας, της καλοσύνης και της ομορφιάς. Ουρανός είναι ολόκληρη η πνευματική μεταμόρφωση της ανθρώπινης ζωής. Ουρανός είναι η βασιλεία του Θεού, η νίκη πάνω στο θάνατο, ο θρίαμβος της αγάπης και της φροντίδας. Ουρανός είναι η εκπλήρωση αυτής της έσχατης επιθυμίας για την οποία υπόθηκε «Α, οφθαλμός είδε και ους ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Άι τι μας εν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Όλα αυτά μας έχουν αποκαλυφθεί. Μας έχουν δοθεί από το Χριστό. Και έτσι ο ουρανός διαπερνά τη ζωή μας εδώ και τώρα. Η ίδια η γη γίνεται μια αντανάκλαση, ένα είδωλο της ουράνιας ομορφιάς. Ποιος κατέβηκε από τον ουρανό στη γη για να μας επιστρέψει τον ουρανό ο Θεός, ποιος ανέβηκε από τη γη στον ουρανό, ο άνθρωπος Ιησούς. Μέγας Αθανάσιος λέει πως ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο άνθρωπος κατέβηκε στη γη για να μπορέσουμε εμείς να ανεβούμε στον ουρανό. Αυτό ακριβώς γιορτάζουμε την ημέρα της ανάληψης. Αυτή είναι η πηγή της λαμπρότητας και της άρετης χαράς. Αν ο Χριστός βρίσκεται στον ουρανό και αν τον πιστεύουμε και τον αγαπούμε, τότε είμαστε κι εμείς μαζί του, στο δείπνο του στη βασιλεία του. Αν η ανθρωπότητα αναλυφθεί μαζί του και δεν πέσει, τότε θα ανέβω μαζί του κι εγώ, προσκεκλημένος από αυτόν. Και εν αυτό μου αποκαλύπτεται ο σκοπός, το νόημα και η έσχατη χαρά της ζωής μου. Το κάθε τι γύρω μας μας τραβά προς τα κάτω. Βλέπω όμως τη θεϊκή σάρκα να ανέρχεται στον ουρανό, τον Χριστό να τραβά προς τα πάνω εμφωνή και λέω στον εαυτό μου και στον κόσμο εδώ βρίσκεται η αλήθεια για τον κόσμο και τον άνθρωπο εδώ είναι η ζωή στην οποία ο Χριστός μας καλεί από την αιωνιότητα την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα υπηγείς ενώσας της ουρανίες ανελήφθη εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε εγώ είμαι με θυμών, και ουδείς καθημών. Ο Κύριος αγαπητή μου ανελήφθη στους ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται όνα εν έχει συναίδιον. Το πνεύμα το Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού. Άρα τεπίλαση άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτερον. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αγαπητοί μου, μετά τη λαμπροφόρο ανάστασή Του από τους νεκρούς, δεν εγκατέλειψε αμέσως τον κόσμο, αλλά συνέχισε για σαράντα ημέρες να εμφανίζεται στους μαθητές Του, όπως πληροφορούμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων. Αυτές οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του προς είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Έπρεπε οι πρώην δύσπιστοι και φοβισμένοι μαθητές να βιώσουν το γεγονός της Ανάστασης του δασκάλου τους και να αποβάλουν κάθε δισταγμό και ψήγμα απιστίας για εκείνον. Την τεσσαρακοστή ημέρα λοιπόν, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Κύριος εξήγαγε έξω έως τη βιθανία τους μαθητές του στο όρος των ελαιών όπου συνήθως προσευχόταν. Και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε και ευλογώντας τους, χωρίστηκε από αυτούς και έφερε το προς τα πάνω στον ουρανό μέχρι που τον έχασαν από τα μάτια τους. Και μετά, αφού τον προσκύνησαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με χαρά μεγάλη και έμειναν συνεχώς στο ναό υμνολογώντας και δοξολογώντας τον Θεό» ο Ευαγγελιστής Μάρκος περιγράφοντας πιο λακωνικά το θαυμαστό και συνάμα συγκινητικό γεγονός αναφέρει πως μετά από την ρητή αποστολή των μαθητών σε ολόκληρο τον κόσμο κηρύττοντας και βαπτίζοντας τα έθνη ανελήφθη στον ουρανόν και εκάθισε εκ δεξιών του Θεού εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Ίσως μερικοί να έχουν την απορία γιατί η ανάληψη έγινε μετά από 40 μέρες και όχι αμέσως μετά την Ανάσταση. Ο αρχηγός της ζωής αγαπητή μου, αυτός που έλυσε τα δεσμά του θανάτου με την Ανάστασή του, συναναστράφηκε με τους μαθητές του επί 40 ημέρες και επιβεβαίωσε σε αυτούς την ανάστασή του με πολλές αποδείξεις. Δεν ανέβηκε στους ουρανούς την ίδια ημέρα που αναστήθηκε, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε αμφιβολίες και ερωτηματικά. Διαφορετικά, πολλοί από τους απίστους θα μπορούσαν να προβάλλουν το επιχείρημα ότι η ανάσταση δεν ήταν παρά ένα ακόμη από τα όνειρα ευσεβών πόθων, που γρήγορα έρχονται και πιο γρήγορα παρέρχονται. Γι' αυτό ακριβώς έμεινε ο Χριστός 40 ολόκληρες ημέρες στη γη και εμφανίστηκε επανειλημμένος στους μαθητές του και τους έδειξε τα σημάδια από τις πληγές του. Τους μίλησε για τις προφητείες που εκπλήρωσε με τη ζωή και τα πάθη του ως άνθρωπος και μάλιστα συνέφαγε μαζί τους. Μάλιστα στο Ευαγγέλιο της Εορτής διαβάζουμε πως ζήτησε και έφαγε ο Χριστός Υχθεί ως οπτού μέρος και από μελισίου κυρίου, δηλαδή ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και από κυρίθρα με μέλι. Γιατί άρα για να φέρετε η λεπτομέρεια αυτή. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η λεπτομέρεια αυτή είχε πολύ σπουδαία αλληγορική σημασία. Όσον αφορά το ψάρι, γνωρίζουμε ότι αν και ζει μέσα στην αλμυρή θάλασσα, το σώμα του δεν είναι αλμυρό, αλλά γλυκό κατά παρόμοιο τρόπο και ο Χριστός που έζησε μέσα στην αλμυρή θάλασσα της αμαρτίας του κόσμου αυτού, αμαρτίαν ουκεποίησε, ουδέ βρέθε δόλος εν το στόματι αυτού. Δηλαδή, δεν έκανε καμιά αμαρτία, ούτε ξεστόμησε τίποτε το δόλιο. Επίσης, ο Χριστός παρέμεινε πιο άφωνος και από το ψάρι όταν υπέστη το σωτήριο πάθος του και δέχτηκε τα ανήκουστα εκείνα βασανιστήρια και τους ακατονόμαστος υβρισμός. Όσον αφορά στο μέλι και στο κερί, γνωρίζουμε ότι το μέλι είναι γλυκό και το κερί φωτιστικό. Γι' αυτό και θεωρούνται σαν σύμβολα της πνευματικής απόλαυσης και του φωτισμού που μεταδίδει στους πιστούς ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του. Επίσης συμβολίζουν το μεν μέλι τη θεραπεία της μεγάλης πίκρας της αμαρτίας, την οποία συμβολίζει η χολή που του δόθηκε στο πάθος του, το δε δεύτερο την διάλυση του πυκνού σκοταδιού της αμαρτίας, την οποία συμβολίζει το σκοτάδι που έγινε κατά την σταύρωσή του. Και γιατί έγινε αγαπητή μου η ανάληψη στο όρο των ελαιών, δεν θα μπορούσε άρα για να γίνει κάπου αλλού. Αγαπητοί μου ακροατές, αφού επιβεβαίωσε ο Χριστός την εκνεκρόν Ανάστασή τους στους μαθητές του με γλυκύτα τους λόγους και φώτισε το νου τους και θέρμανε την καρδιά τους με την παρουσία του τους οδήγησε την τεσσαρακοστή ημέρα από την Ανάστασή του στο όρος των ελαιών που βρίσκεται στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Έπρεπε σε αυτό το όρος να γίνει η ανάληψη γιατί σε αυτό σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση θα επανέλθει ο Κύριος σωματικά και με δόξα για να κρίνει τον κόσμο κατά την έσχατη ημέρα. Εκεί θα ελεηθούν με το μέγα έλεος οι δίκαιοι και εκεί θα θρηνήσουν με το αιώνιο και απαρηγόρητο θρήνο οι αμαρτωλοί. Τις δυο αυτές αντίθετες καταστάσεις των ανθρώπων φανερώνει η ονομασία του όρου αυτού, γιατί οι κορυφές του ονομάζονται όρος ελαιών, ενώ οι πρόποδές του κοιλάδα του κλαφθμόνος. Το ίδιο προμήνυσε και ο χρησμός του προφήτη Ζαχαρία, που ρητά δήλωσε «Ιδού η μέρα έρχεται Κυρίου» και στήσονται οι πόδες αυτού επί το όρος των Ελαιών κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Σε αυτό το όρος οδήγησε ο Κύριος τους μαθητές του και την Θεοτόκο που τον γέννησε, για να δουν με τα μάτια τους την ένδοξη ανάληψή του. Έπρεπε η κατασάρκα μητέρα του να είναι παρούσα σε εκείνη τη μεγάλη δόξα του Ιού της, έτσι ώστε όπως σαν μητέρα πληγώθηκε ψυχικά για το πάθος του περισσότερο από όλους, έτσι κατά τρόπο ανάλογο να χαρεί περισσότερο από όλους βλέποντας τον ιό της να ανέρχεται με δόξα στους ουρανούς, να προσκυνείται σαν Θεός από τους αγγέλους και να κάθεται στο θρόνο της μεγαλοσύνης πάνω από κάθε αρχή και εξουσία. Έπρεπε επίσης και οι θεοί Απόστολοι να γίνουν αυτόπτες της ανάληψής του για να πληροφορηθούν ότι ο θείος διδάσκαλός τους που ανεβαίνει τώρα στους ουρανούς από εκεί είχε κατέβει και εκεί θα τους περιμένει σαν αληθινός Υιός του Θεού και Σωτήρας του κόσμου. Αλλά ας δούμε πώς έγινε η πρωτόγνωρη και μοναδική ανάληψη του Χριστού. Είχαν ήδη φτάσει στη μεσαία κορυφή του όρους. Μπροστά τους απλωνόταν η πόλη των Ιεροσολύμων. Στο Γολγοθά ήταν ακόμη ανοιχτή στο χώμα η οποία στην οποία στήθηκε ο Σταυρός. Ανοιχτή ήταν επίσης και είσοδος του τάφου του Σωτήρα, αφού ήταν ακόμα πεσμένο στο χώμα ο Μέγας Λήθος με τον οποίο είχε σφραγιστεί. Τότε στρέφει ο Σωτήρας τα νότα του προς την αχάριστη πόλη των Ιεροσολύμων και το βλέμμα του ταινίζει προς Ανατολάς, όπως αναφέρει ο Δαβίδ με χαρά σε κάποιο ψαλμό του. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Και ενώ αποχαιρετάει τους μαθητές του, υψώνει τα άχραντα χέρια του και ευλογεί για τελευταία φορά. Τα χέρια εκείνα με τα οποία ανάπλασε τον άνθρωπο που είχε δημιουργήσει στην αρχή και τα οποία άπλωσε από φιλανθρωπία επάνω στο σταυρό, και συνένωσε τα διεστότα, δηλαδή αυτά που βρίσκονταν σε διάσταση, ενώ δε χόρτεναν τα μάτια των μαθητών να βλέπουν το θεοειδές και το εκείνο πρόσωπο του Κυρίου τους, ξαφνικά άρχισε εκείνος να ανέρχεται στον ουρανό. Το βλέμμα τους έμεινε καρφωμένο στο παράδοξο και ακατανόητο εκείνο θέαμα της σωματικής ανάληψης του Κυρίου μέχρι ότου τον έκρυψε η φωτεινή νεφέλη. Τι πρωτόγνωρη και μοναδική που ήταν η μεγαλοπρέπεια αυτή της ανάληψης. Και ο Ηλίας είχε αναλυφθεί στους ουρανούς, όπως αναφέρει η γραφή. Όμως η ανάληψή του έγινε με πύρινο άρμα και πύρινου ύπους, γιατί ήταν απλός άνθρωπος και χρειαζόταν βοήθεια για να ληφθεί πάνω από τη γη. Ο Χριστός όμως, ήταν θεάνθρωπος που αναλήφθηκε από μόνος του με μόνη την παντοδυναμία του. Όσον αφορά την εφέλη εκείνη, επρόκειτο για το Άγιο Πνεύμα, όπως ακριβώς συνέβη και στη μεταμόρφωση του Χριστού. Όπως η κάθοδός του και η ενσάρκωσή του έγιναν εκ Πνεύματος Αγίου, σύμφωνα με το μήνυμα του Γαβριήλ προς την Παρθένο. «Πνεύμα Κυρίου επελεύσετε επισέ και δύναμη υψή του επισκιάσισε. Έτσι και τώρα συνανέρχεται, ανεβαίνει μαζί με το άγιο πνεύμα, γιατί εκείνο τον παρακολουθεί και συνυπάρχει μαζί του ως ομοούσιό του συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο. Χριστός ξεκίνησαν έκθαμβοι στον ουρανό οι Άγιοι Απόστολοι, δύο άνδρες παρουσιάστηκαν σε αυτούς ντυμένοι με λευκή στολή. Ήταν άγγελοι οι δύο αυτοί άνδρες που είχαν πάρει ανθρώπινη μορφή για να μην φοβήσουν τους μαθητές και ήταν λευκοφόροι για να φανερωθεί η αγνότητά τους και το διαφωτιστικό και χαρμόσυνο μήνυμά τους το οποίο είχαν αποσταλεί να παραδώσουν. Τους απέστειλε ο Χριστός που αναλήφθηκε για να τους παρηγορήσει τη στιγμή της λύπης τους για τον αποχωρισμό του αλλά και να τους διαφωτίσει ότι ο αόρατος πλέον Κύριος τους καθόταν στα δεξιά του Θεού Πατρός και ότι θα κατεβεί και πάλι στη γη για να κρίνει όλους τους ανθρώπους ζωντανούς και νεκρούς. Και οι λευκοφόροι άγγελοι έδωσαν το μήνυμα. Άνδρες Γαλιλαίοι τους είπαν γιατί στέκεστε με το βλέμμα σας προσιλωμένο στους ουρανούς. Αυτός ο Ιησούς, τον οποίο σήμερα βλέπετε να αναλαμβάνετε, θα επανέλθει για να κρίνει τον κόσμο και η επάνωδός του θα είναι ίδια με την ανάληψή του, δηλαδή θα έλθει από τον ουρανό φορώντας το ίδιο άχραντο σώμα, το οποίο θα έχει επάνω του χαραγμένες τις πληγές που έλαβε στο πάθος του. Τώρα μόνο εσείς οι λίγοι τον βλέπετε να ανέρχεται στον ουρανό. Όταν όμως επανέλθει, όλες οι φυλές της γης θα τον δουν να κατεβαίνει από εκεί με δόξα επάνω σε νεφέλες. Η ένδοξη αυτή κατάστασή του θα αποβεί πρόξενος μακαριότητος και χαράς για όσους έζησαν δίκαια. Για τους αμαρτωλούς όμως θα είναι αιτία θλίψεως και συμφοράς. Αυτά άκουσαν οι Απόστολοι και προσκύνησαν το σωτήρα στην ανάληψή του και ύστερα επέστρεψαν με χαρά στα Ιεροσόλυμα. Η χαρά τους ήταν πολύ μεγάλη γιατί έμαθαν οριστικά ότι ο θείος διδάσκαλός τους είναι Θεός αληθινός που αναλήφθηκε στους ουρανούς όχι για να εγκαταλείψει τη γη αλλά για να την ενώσει με τον ουρανό. Η χαρά τους ήταν επίσης πολύ μεγάλη γιατί πήραν την ευλογία του σωτήρα τους στην ανάληψή του. Με αυτήν την ευλογία η ολιγάριθμη εκκλησία των μαθητών, το μικρό εκείνο πίμνιο, αυξήθηκε μέσα σε ένα μικρό διάστημα και έγινε πολύ μεγάλο και παίρνοντα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αναδείχθηκε στην εκκλησία εκείνη που εγκαθιδρύθηκε σε όλα τα μέρη της γης. Και ενώ αυτά συνέβαιναν στη γη εξαιτίας της ανάληψης, στους ουρανούς οι άγγελοι έστειλαν μεγαλειώδες πανηγύρι. Οι τάξεις των αγγέλων που υπηρέτησαν τον Σωτήρα επάνω στη γη και τον συνόδευαν τώρα στη Θεία του Ανάληψη καλούσαν τις άνω ταξιερχίες να ανοίξουν τις ουράνιες πύλες για να εισέλθει ο Βασιλεύς της Δόξης. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών ψάλλει προφήτης Δαβίδ και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της Δόξης. Επειδή με το σωτήριο πάθος του έγινε ο Σωτήρας Χριστός ενδοξότερος και υψηλότερος όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού γι' αυτό και ο Θεός τον υπερίψωσε και του χάρισε το υπερπάν όνομα γι' αυτό απαιτούν και οι πύλες του ουρανού να γίνουν υψηλότερε για να τον υποδεχτούν επάξια Ωστόσο οι ανώτερες ταξιερχίες των αγγέλων βλέποντας ανθρώπινο σώμα να μεταφέρεται πάνω από αυτούς, καταλαμβάνονταν από και έκπληξη. Γιατί όπως ένας άνθρωπος που βλέπει άγγελο στη γη καταλαμβάνεται από έκπληξη φόβου, έτσι και οι ασώματοι άγγελοι, βλέποντας τότε ένα σώμα να υψώνεται μέσα σε νεφέλη, ζητούσαν έκθαμβοι να μάθουν γι' αυτό το παράδοξο θέαμα, ζητώντας δυο φορές να βεβαιωθούν ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης. Μαθαίνοντας όμως ότι είναι ο ισχυρός τους πολέμους Κύριος που πάλεψε με το διάβολο και τον κατέβαλε, που τώρα ανέρχεται στους ουρανούς, απορούν πως το υπέρλαμπρο εκείνο σώμα είναι ερυθρό και ρωτούν «Τι σου το ο παραγενόμενος εξ όπως ψάλλει ο πρώτος των προφητών, ερήθημα ηματίων αυτού εκβοσόρ, ούτως ωραίος εν αυτού, δηλαδή Ποιος είναι αυτός ο γήινος που έρχεται φορώντας σάρκα σαν υπέραμπλο και ερυθρό ημάτιο. Γιατί γήινος είναι η ερμηνεία του Εδώμ και σάρξ είναι το βοσόρ και το σημείο αναφοράς εδώ είναι το δοξασμένο εκείνο σώμα του δεσπότη Χριστού που φαινόταν κατά την άνοδό του στους ουρανούς σαν ερυθρό γιατί έφερε επάνω του τον τύπο των πληγών της άχραντης πλευράς των χειρών και των ποδών. Πώς όμως φαίνονταν οι πληγές σε εκείνο το άφθαρτο σώμα. Ήταν θέμα οικονομίας αγαπητοί μου αυτό που φαινόταν και είχε σαν σκοπό να φανερώσει την άρρητη και ανέκφραστη και υπερβολική αγάπη του Θεανθρώπου για τον άνθρωπο. Δηλαδή το ότι καταδέχτηκε όχι μόνο να δεχτεί πληγές αλλά και μετά την Ανάστασή του να τις διατηρήσει με παράδοξο τρόπο επάνω σε εκείνο το αφθαρτοποιημένο σώμα και να τις δείξει στην ανάληψή του και στον κόσμο των αγγέλων σαν τα σύμβολα του πάθους του και σαν τα ενεξίτιλα τεκμήρια της αγάπης του προς εμάς τους ανθρώπους. Επίσης, διατήρησε τις πληγές του άχραντου σώματός του για να μας πείσει να μην λησμονούμε ποτέ τα πάθη του, διότι όταν τα έχουμε μπροστά μας, η καρδιά μας θα πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη προς Αυτόν και από ιερά συναισθήματα». Τίποτε άλλο λέει ο Ιερός Χρυσόστομος δεν είναι ικανό να γεννήσει μέσα μας τα σωτήρια αυτά αποτελέσματα όσο το να βλέπουμε τον Θεό να μεταφέρει τα ίχνη του Σταυρού μέχρι το θρόνο της μεγαλοσύνης του. Κατά τον Ιερό Αυγουστίνο ο Θεάνθρωπος διατήρησε τις πληγές του στους ουρανούς για να μας δείξει ότι και στην κατάσταση της δόξης του δεν θα μας λησμονήσει όπως άλλωστε μας διαβεβαιώνει γι' αυτό και ο κορυφαίος από τους προφήτες. «Ιδού επί των χειρών μου εζωγράφησά σου τα τείχη και ενώπιόν μου ήδη απαντός». Δηλαδή, ουδέποτε θα μας ξεχάσει, διότι θα μας έχει γραμμένους με ενεξίτηλα γράμματα επάνω στα χέρια του και θα μεσιτεύει για μας ενώπιον του Θεού Πατέρα. Ίσως ακόμη και να διατήρησε τις πληγές για να μας διδάξει ότι Μόνο με παθήματα και θλίψει θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Αν ο ίδιος ο Θεάνθρωπος ανυψώθηκε με σταυρικό πάθος και αν δοξάστηκε με επονίδη στο θάνατο, τότε πώς εμείς θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη δόξα εκείνη χωρίς να βαδίσουμε στη στενή οδό της αρετής και χωρίς να υπομείνουμε θλίψεις και πειρασμούς αγωνιζόμενοι τον καλόν αγώνα. Αυτό είναι τελείως αδύνατο. Η εορτή της ανάληψης του Κυρίου μας αγαπητή μου είναι μια κάπως άγνωστη δεσποτική εορτή. Μια γιορτή που επειδή πέφτει πάντοτε σε καθημερινή εργάσιμη ημέρα δεν έχει την ανάλογη θέση στη συνείδηση του λαού όπως οι μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων, Θεοφανίων, Ευαγγελισμού, Αναστάσεως, Πεντηκοστής. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη γιορτή της μεταμόρφωσης. Ειδικά στην ανάληψη απέχει μόνιμα η μαθητιώσα νεολαία της χώρας μας. Είναι η μέρα που συνήθως για τα σχολεία έχει αρχίσει η περίοδος των εξετάσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί και ο πιο καλοπροαίρετος εκπαιδευτικός να φέρει τους μαθητές στην εκκλησία. Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά μας, μπαίνουν μετά στο χώρο της βιοπάλης και μπορεί να περάσουν δεκαετίες ολόκληρες και να μην έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και να βιώσουν λατρευτικά τη μεγάλη αυτή γιορτή η ανάληψη ακολουθεί την Ανάσταση. Είναι αμέσως μετά το τεσσαρακονθήμερο των εμφανίσεων του Χριστού στους μαθητές του. Ο Χριστός σε αυτές τις 40 μέρες με συνεχείς εμφανίσεις και εξαφανίσεις αφενός μεν τους αποδεικνύει την αλήθεια της Ανάστασής του αφετέρου δε τους γυμνάζει στη συνεχή σωματική απουσία του. Πρέπει οι μαθητές να χειραφετηθούν από τη συνεχή σωματική αίσθηση και αντίληψη του Χριστού, να πάψουν να τον απολαμβάνουν με την όραση, την ακοή, την αφή, να πάψουν να έχουν αισθητέ αποδείξει τη παρουσίας του Χριστού. Η ένσαρκη παρουσία του Χριστού που άρχισε με τη γέννησή του, εδώ τελειώνει ή μάλλον σταματά για να συνεχίσει στη δεύτερη παρουσία του. Τότε το μυστήριο της άρκωσης θα ξαναφανεί τότε πας φυλέ της γης όψονται τον ιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Μέχρι τότε οι πιστοί μαθαίνουν να ζουν με τη διαρκή αόρατη παρουσία του Χριστού. Ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Είναι μαζί μας ο Χριστός, συνεχώς αλλά αοράτος. Οι πιστοί αντλούμε δύναμη από αυτή την παρουσία του Χριστού, αλλά δεν πάβουμε να νοσταλγούμε και να επιθυμούμε και να αδημονούμε την ένσαρκη δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό η Εκκλησία θα κραυγάζει συνεχώς έως τότε. Ναι, έρχομαι Κύριε Ιησού και η απάντηση του Χριστού θα ακούγεται συνεχώς. Ναι, έρχομαι ταχύ. Αναλήφθηκε λοιπόν στους ουρανούς ο Χριστός μας. Την ανθρώπινη φύση την οποία ένωσε με τη Θεία του φύση αχωρίστος, ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος κατά την διδασκαλία της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, την παίρνει και την τοποθετεί υπεράνω χερουβήμ και Σεραφείμ, Αγγέλων και Αρχαγγέλων, δίπλα στο θρόνο του Θεού Πατέρα. Άπειρες είναι οι εικόνες και οι μεγαλοπρεπείς εκφράσεις των προφητών και των υμνοδών της Εκκλησίας μας, που εξυμνούν και εκθιάζουν και γεραίρουν το θαυμαστό αυτό γεγονός. Ανέβει ο Θεός ένα λαλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγκος. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιε και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, λέει ο προφήτης Δαβίδ. Πίσω από όλες αυτές τις ποιητικές και μεγαλοπρεπείς και ανθρωποπαθείς εκφράσεις, ένα είναι το ουσιαστικό γεγονός ένα είναι το θαύμα των θαυμάτων. Ένα είναι το κενόν υπό τον ήλιον, όπως λέει το βιβλίο του Εκκλησιαστή στην Παλιά Διαθήκη. Η ένωση θείας και ανθρώπινης φύσης. Η ένωση αυτή, η τόσο σωτηριώδης για μας, έχει όμως και την αρνητική πλευρά να παρασύρει στην αορασία και στο μυστήριο την ανθρώπινη φύση του Χριστού μέχρι τη δεύτερη παρουσία του. Είναι κάτι για το οποίο ο άνθρωπος ο οποίος κυριαρχείται από τη σάρκα ζει και βιώνει κυρίως με την παρουσία και την ενέργειά της επαναστατεί. Διότι θέλει να υπάρχει το σώμα του Ιησού, να μπορεί να το βλέπει, να το πιάνει, να το ακουμπά, να το αγκαλιάζει, να αρπάζει τη χάρη που εμφολεύει μέσα του όπως η αιμορροούσα γυναίκα. Γι' αυτό όπως προαναφέραμε «κραυγάζει». Ναι. Έρχου Κύριε Ιησού Προσοχή όμως Δεν έπαψε να υπάρχει εντελώς η σωματική παρουσία του Χριστού Υπάρχει και θα υπάρχει συνεχώς έως τερμάτων αιώνος Πού όμως είναι αυτή η σωματική παρουσία Είναι αγαπητοί μου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας Στα είδη του Άρτου και του Ίνου Που στα σά εκ των σών μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού Και μπορεί ο πιστός όχι απλώς να δει να ακουμπήσει, να ψηλαφίσει το σώμα του Χριστού, αλλά και να το φάει, να το βάλει μέσα του, να φτάσει μέχρι το τελευταίο του κύτταρο, να μπει στην ουσία της ύπαρξής του και έτσι να θεωθεί. Άρα δεν έπαψε να υπάρχει η σωματική παρουσία του Χριστού μας. Απλώς, για να την απολαύσουμε, πρέπει να συχνάζουμε στους ναούς μας, να μετέχουμε στο κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας, το μυστήριο για το οποίο υπάρχουν όλα τα άλλα, το μυστήριο της θεία Ευχαριστίας. Όταν το κάνουμε αυτό συνειδητά και με μετάνοια, τότε θα ισχύσει και για μας αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Έπειτα, οι μη συζώντες, οι περιλιπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εισόμεθα. Η ανάληψη αγαπητοί μου κάνει για μας τη σκέψη του ουρανού περισσότερο παρούσα και επίκαιρη. Σκεπτόμαστε άραγε αρκετά τη μόνιμη κατοικία μας. Για τους περισσότερους χριστιανούς η ουράνια ζωή είναι κάτι σαν συμπλήρωμα της επίγειας, κάτι σαν ιστερόγραφο, σαν το παράρτημα ενός βιβλίου το οποίο το κυρίως κείμενο έχει γραφτεί στη γη. Το αντίθετο όμως είναι το αληθινό. Η επίγεια ζωή μας δεν είναι παρά ο πρόλογος του βιβλίου η ζωή στον ουρανό θα είναι το κείμενο και το κείμενο δεν θα έχει τέλος. Για να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη εικόνα, η γη είναι η ζωή μας, είναι μια σύραγγα στενή, σκοτεινή και πολύ σύντομη που οδηγεί σε ένα υπέροχο και υλόλουστο τοπίο. Σκεπτόμαστε πάρα πολύ αυτό που είναι η ζωή μας τώρα. Δεν σκεπτόμαστε αρκετά αυτό που θα είναι στο μέλλον. Α, ο οφθαλμός Ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε. Άι τι μας εν ο Θεός της αγαπώσει αυτόν. Στον όρθρο της εορτής της ανάληψης ψάλουμε «Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν», πράγμα που σημαίνει «Ας σκεπτόμαστε περισσότερο τους αγγέλους, ας προσπαθήσουμε να μπούμε στα δικά τους αισθήματα, να γευθούμε κάτι από αυτά που γεύθηκαν αυτοί όταν ο Υιός επέστρεψε στα δεξιά του πατρός. Ας μεταφερθούμε πρώτα πρώτα κοντά στην υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους που θα είναι οι αληθινοί συμπολίτες μας. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, εξού και επεκδεχόμεθα σωτήρα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Η ζωή μας θα μεταμορφωνόταν εάν ήδη από τώρα ρίχναμε την καρδιά μας στην αντίπερα όχθη πέρα από αυτόν τον κόσμο, στη βασιλεία όπου βρίσκονται όχι μόνο τα αληθινά αγαθά μας, αλλά και τα αγαθά όλων εκείνων που αγαπούμε. Οι μαθητές, αφού αποχωρίστηκαν τον Ιησού, παρέμειναν γεμάτοι ελπίδες, διότι ήξεραν ότι θα τους δινόταν το Πνεύμα το Άγιο. Τους παρήγγειλε «Από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία του Πατρός». Η Νεφέλη περιβάλλει τον Ιησού, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη το χρώμα της φλόγας της Πεντηκοστής. Ο Ιησούς, φεύγοντας, μας σταθεροποιεί σε μια στάση, όχι λύπης, αλλά χαρούμενης και γεμάτης εμπιστοσύνη προς μονής. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ας κρατήσουμε στην καρδιά μας την εικόνα της ανάληψης. Και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστε από αυτόν, και ανεφέρετο εις τον ουρανόν και αυτοί προσκυνήσαντες αυτον επέστρεψαν η Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης να τι θα πρέπει να είναι για μας η γιορτή της ανάληψης εάν ο Ιησούς απομακρύνεται ευλογώντας και αν εμείς τον προσκυνούμε γονατιστή ενώ ανεβαίνει να είμαστε βέβαιοι πως θα σηκωθούμε γεμάτοι με καινούρια δύναμη καρπό της ευλογίας και της προσκύνησης και θα επιστρέψουμε όπως οι Απόστολοι με τα χαράς μεγάλης. Αμήν. Κατήχηση και λειτουργική Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως Ραδιοελπίδα που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρα Αθανάσιος Τσομπανίδης.